Λοιπόν, έχετε αγαπήσει αυτή την ενότητα που αναφέρεται σε προβλήματα υγείας, γιατί η προσπάθεια της εκλαΐκευσης κάποιων πραγμάτων δίνει την δυνατότητα να ξεφύγουμε από αυτό το κίνδυνο. Όχι, κάτι πολύ σοβαρό έχω και δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Θα μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, για κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει αρκετές φορές και αφορά την αορτή και τις παθήσεις της αορτής, τις χειρουργικές παθήσεις της αορτής, και θα δούμε και κατά πόσο είναι επίκαιρες. Καταρχήν να πούμε τι είναι το ανέβρισμα αορτής και πόσο είναι επικίνδυνο. Και νομίζω ότι έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο για να μας απαντήσει. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ηλιόπουλος, καρδιοχειρουργός, διευθυντής της 4ης καρδιοχειρουργικής κλινικής της κλινικής υγεία. Καλημέρα σας, κύριε Ηλιόπουλε. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Τι είναι λοιπόν το ανέβρισμα της αορτής και πόσο επικίνδυνο είναι? Είναι επικίνδυνο πάρα πολύ, γιατί μπορεί να ραγεί και μπορεί και να διαχωριστεί. Τι είναι διαχωρισμός? Να σκιστεί το τείχωμα στη μέση. Και αυτό ενέχει πολλές επιπλοκές. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη ποια ανεβρίσματα είναι επικίνδυνα και ποια πιθανότατα να διαχωριστούν, και μπορούμε με τις έρευνες που κάνουμε πάνω στις μηχανικές ιδιότητες του τειχώματος της αορτής να ξέρουμε και να μπορούμε να προβλέψουμε σε μεγάλο βαθμό καταστροφικές επιπλοκές. Κύριε Ηλιόπουλε, πώς μπορούμε να διαγιγνώσκουμε τα ανεβρίσματα της αορτής και τι μπορεί να προκαλέσει το ανέβρισμα? Το τι μπορεί να προκαλέσει ένα ανέβρισμα είναι μεγάλη κουβέντα. Κανένας δεν ξέρει την ακριβή αιτία. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η υπέρταση, είναι το κάπνισμα, είναι η αθυρωματική νόσος. Αλλά ο κύριος παράγοντας είναι το γενετικό υπόστρωμα του κάθε ανθρώπου. Άρα λοιπόν δίνουμε μεγάλη σημασία στο αν υπάρχει οικογενειακό αναμνηστικό ανεβρίσματος της αορτής και πηγαίνουμε πιο γρήγορα σε διαγνωστικούς ελέγχους, όπως είναι ένα απλό υπερηχογράφημα καρδιάς που δείχνει τη ρίζα, την ανιούσα, και η αξονική τομογραφία θώρα. Το σωλήνα αυτό, τον βιολογικό της αορτής, σε πολλές τομές. Και να πεις ότι αυτό αρχίζει και ξεπερνάει τα όρια. Ποια είναι αυτά τα όρια? Τα 5 εκατοστά λέγαμε παλιά, αλλά όταν υπάρχουν γενετικοί παράγοντες μπορούμε να πάμε και πιο νωρίτερα να τα αντιμετωπίσουμε. Και από τη στιγμή που διαγνώσκεται, θεραπεύεται, εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Κοιτάξτε, όταν κάνεις τη διάγνωση εμψυχρό, δηλαδή συνήθως επειδή είναι ασυμπτωματικά, διαγνώσκονται σε μια απλή ακτινογραφία θώρακος για αλλαγή διπλώματος οδηγήσεως, ασυμπτωματικούς λόγους. Ναι. Όταν λοιπόν για αυτούς τους ασυμπτωματικούς λόγους διαγνώσεις ένα ανέβρισμα που είναι μεγάλο, πάνω από 5 εκατοστά, το αντιμετωπίζεις με χειρουργική εκτομή. Ή τελευταία μπορεί να κάνεις τη θωρακή αορτή και ενδοαυρικές θεραπείες. Αν όμως έρθει ένας ασθενής με οξύ πόνο και έχει κάνει διαχωρισμό και υπάρχει μια επαπειλούμενη ρήξη της αορτής, εκεί τα ποσοστά είναι μικρότερα, γι' αυτό επιτυχίας, γιατί και η θνητότητα είναι πολύ ψηλή, γι' αυτό και πρέπει να τα άτομα που έχουν οικογενειακό αναμνηστικό να κάνουν συχνά εξετάσεις. Με αποτελέσματα τα οποία θα είναι ενθαρρυντικά. Να μην υπάρχει... Τα αποτελέσματα όταν έρχεται ένας ασθενής, όπως λέμε, ασυμπτωματικός να χειρουργηθεί, οι πιθανότητες επιτυχίας είναι 99%. Αυτό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο. Αυτό ακριβώς. Όμως αν έρθει ένας με διαχωρισμό ή ρήξη, αυτά τα αποτελέσματα είναι άσχημα. Γι' αυτό λέμε πρόβλεψη. Πρόβλεψη. Αυτό.
Αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο μήνυμα. Να σας ευχαριστήσουμε, γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.